Κάθε εβδομάδα ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο που αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Μου πώνει μισό κιλό κουτί, πες το έτοιμο. Είναι Ιταλός, δεν ξέρω να κάνει πεστό. Πες το να σου μάθει, να μπει στο ίντερνετ να βρει μια συνταγή. Αποστολή του να δώσει νέα πνοή στην επιχείρηση με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Καλά. Βρήκα στο μπάνιο την αγαπημένη συσκευή του Γκουστάβο για να αισιώνει το μαλλί. Έχει μόνο 4 ημέρες για να τα καταφέρει. Θα μπορέσει μέσα σε αυτές να πείσει τον ιδιοκτήτη ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα ξεκινούν από τη συμπεριφορά του ίδιου και του προσωπικού. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Μποτρίνης? Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας. Και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέχνη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων, ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Αυτή την εβδομάδα ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο στον Άλυμο. Ο ιδιοκτήτης του αποδίδει τα προβλήματα στη γενικότερη κρίση και αρνείται να παραδεχθεί ότι ο ίδιος και το προσωπικό του μπορεί να έχουν μερίδιο ευθύνης. Τώρα θα μπει ο Έκτορας. Ναι. Εμείς υποστηρίζουμε τα μαζί. Ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει. Η κατάσταση όμως που επικρατεί στην κουζίνα θα χαρακτηριζόταν κάθε άλλο παρά ομαλή. Πάμε στο χυμά. Έλα. Ότι σε παίρνει κάποιος από την κουζίνα. Μίλαμε έτσι. Πού εντοπίζονται όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα? Στην προκλητική συμπεριφορά του προσωπικού? Έλα να χαλαρώσεις λίγο. Φύσεξου, έλα, έλα, προχώρα. Έτσι, μπράβο. Στη χαλαρή προσέγγιση του ιδιοκτήτη απέναντι στα θέματα της επιχείρησης? Να πάτε. Για να κάνω σε τι να πάτε. Εγώ δεν έρχομαι. Γιατί δεν έρχεσαι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ενδιαφέρεσαι για το μαγαζί σου? Ή στον τρόπο που αντιδρούν στην κριτική του σεφ μας? Να σου ρίξω στο λάδι, έτσι. Και να μου κάνει. Θα σου κάψει κιόλα. Θα μου κάψει. Χρειάζεται ένα λόγο σαν και σένα για να με κάψει. Για να αλλάξει η κατάσταση πρέπει όλοι να μάθουν να ακούνε πριν να αντιδράσουν. Θα καταφέρει ο Έκτορας Μποτρίνη να σώσει το εστιατόριο? Εφιάλτη στην κουζίνα. Το αρχαίο ψαροχώρι που βρισκόταν στα περίχωρα των Αθηνών πήρε το όνομά του από το ομώνυμο λουλούδι που φύονταν στην περιοχή, τον Άλυμο. Η οικιστική ανάπτυξη του 60 και του 70 έφερε στον παραθαλάσσιο αυτό δήμο χιλιάδες κατοίκων και τα βοσκοτόπια έδωσαν τη θέση τους σε σύγχρονες λεωφόρους και πολυκατοικίες. Βρίσκομαι στον Άλυμο, ένα από τα πιο σύγχρονα παραλιακά προάστια της Αττικής. Πολλά εστιατόρια και καφετέρειες λειτουργούν τόσο στο παραλιακό του τμήμα, όσο και στις μεγάλες εμπορικές λεωφόρες που τον διατρέχουν. Παρ' όλα αυτά όμως, η μεγάλη οικονομική κρίση χτύπησε την πόρτα από πολλά εστιατόρια και βλέπουν καθημερινά τις εισπράξεις τους να λιγοστεύουν και τα τραπέζια να μένουν άδεια. Ένα από αυτά τα εστιατόρια ζήτησε τη βοήθειά μου. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει. Ο Ιταλικής καταγωγής Γκουστάβο διατηρεί στην περιοχή ένα μοντέρνο και καλέσθητο γκριλ. Όμως ο κόσμος δεν φαίνεται να το επιλέγει για φαγητό και έτσι τα έσοδα δεν αρκούν για να συντηρηθεί η επιχείρηση. Έπειτα από παρενέσεις κάποιων φίλων του, ο 35χρονος ιδιοκτήτης αποφάσισε να απευθυνθεί στον Έκτορα Μποτρίνη. Καλημέρα. 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 Κάνετε? Καλώς πολύ. Γκουστάβο. Εσύ είσαι ο Γκουστάβο. Γκουστάβο, χάρηκα. Πού είσαι? Ιταλία. Ιταλία, από πού? Το Ρήνο. Το Ρήνο. Μια χαρά. Εγώ είμαι Δέσποινα. Με τι ασχολείσαι? Είναι μέτρο του μαγαζιού. Α, μέτρο του μαγαζιού. Πάλι χαίρομαι πολύ. Όλα καλά? Όλα καλά. Καλά. Ωραίο μαγαζί. Συγχαρητήρια. Πάμε να καθίσουμε να τα πούμε. Πάμε. Παρακαλώ. Ο σεφ μας, πριν βγάλει οποιοδήποτε συμπέρασμα για τα προβλήματα, θέλει να ακούσει την άποψη του ιδιοκτήτη. Όλα καλά? Όλα καλά. Να μείνεις αγχωμένος? Όχι. Πώς και ασχοληθείς με το εστιατόριο, έχεις σχέση με τη μαγειρική σου? Όχι, καμία. Καμία σχέση? Όχι. Απλώς μου άρεσε από μικρός να κάνω κάτι δικό μου. Μαγείρευες ποτέ σου? Σπίτι. Με φίλους και τέτοια. Τον κατάλογο τον έχεις επιμεληθεί εσύ του? Ναι, μαζί με τους μαγείρες μέσα. Και το χώρο? Με διακοσμητή και με κάποιες παρεμβάσεις δικές μου. Για ποιο λόγο με φώναξες εμένα? Γιατί πιστεύω ότι το μαγαζί έχει πολλές δυνατότητες. Απλώς θέλω παραπάνω, δηλαδή να επεκτείνω τον κόσμο. Είσαι ευχαριστημένος από την πορεία του μαγαζιού, δηλαδή? Όχι 100%. Λόγω κρίση καταλαβαίνω ότι όλοι, ας πούμε, έχουν μεγάλο πρόβλημα. Εσύ με τι ασχολείσαι στο μαγαζί? Ασχολούμαι με τις δημόσιες σχέσεις του μαγαζιού και επίσης με τις υπομύθειες. Το σεφ πόσα άτομα είναι? 2 μαζί με την Δέσποινα. Και στην κουζίνα? Στην κουζίνα έχω μπουφετζή, σεφ και λατζέρι. Ο οποίος ο σεφ επιμελήθηκε το μενού? Όχι όλο. Έχω αλλάξει μερικούς μάγειρες μέχρι τώρα. Ο λόγος? Όλοι νομίζω ότι ξέρουν. Και πολλοί δεν ξέρουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Θα μου δώσεις έναν κατάλογο. Βέβαια. Κατά που μετά. Ευχαριστώ. Ορίστε. Το μαλλί σιωμένο σε τζίτα. Τι να πω, μου θυμίζει τη Λίντα Εύανς. Είπα ναι να έρθει ο Έκτορας, γιατί κάθεσε και μίλησε με κάποιους φίλους και συγγενείς και με λίγα λόγια με πείσαν εισαγωγικά για το καλό του μαγαζιού. Κοιτάξτε κατάλογος. Με χαρτί Α4. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αεροπλάνο. Και να το πετάμε από τραπέζι σε τραπέζι. Εδώ έχουμε ένα γκριλ. Περιμένουμε
πολλά είδη ψητών, ακόμη και τα ορεκτικά, πρέπει να παίζουν πάνω σε αυτό το μοτίβο. Τυροκροκέτες, σαγανάκι, τυροκαυτερή, πατάτο σαλάτα. Τι διαφορά έχει λοιπόν αυτό το γκριλ από μια ελληνική ταβέρνα? Μέχρι τώρα καμία. Έχουμε και φιλετάκια Τίνου. Μάλλον το μαγαζί το έχει τάξει στην Τίνο. Αυτό που μπορώ να συμπεράνω είναι ότι ο Γκουστάβο θα το παίξει επιχειρηματίας. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις φαίνεται. Το μόνο που τον ενδιαφέρει μάλλον είναι να αισιώνει το μαλλί του. Και να έρχεται εδώ να κάνει τη μόστρα του. Για να δούμε, θα έρθουν να μας πάρουν παραγγελία. Ο Έκτορας Μποτρίνη παρατηρεί προσεκτικά τα πάντα γύρω του. Ερευνά και κάτι ανακαλύπτει. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Βασίλης. Χαίρομαι πολύ. Χάρηκα και εγώ. Τι θα έτρωγες εσύ αν χώρισες αυτό το εστιατόριο? Θα διάλεγα μια σαλάτα. Ελαφριά τουλάχιστον, για αρχή. Θα πάμε λοιπόν μια σαλάτα Ιταλιάνα. Μια και είναι Ιταλός. Έχω μια απορία. Γιατί λέγονται φιλετάκια Τίνου? Αυτά τα έχουμε ταμένα βασικά. Εγώ νόμιζα τάξη από το μαγαζί. Όχι. Είχαμε έναν μάγειρα μας στην κουζίνα. Το λέγανε Τίνο. Οι βοηθοί του φωνάζανε φιλετάκια Τίνο. Τίνο, φιλετάκια, φίλε, ναι, και έμεινε έτσι. Φιλετάκια Τίνου. Είναι λογοπαίγνιο βασικά. Εντάξει, λοιπόν, ένα από αυτά. Θέλω ένα φιλετάκια κοτόπουλα αλλά κρέμ και παίζουν κάτι. Τι δεν θα έτρωγε αν ερχόσουν εδώ? Δεν θα έτρωγα λουκάνικο. Γιατί δεν μου αρέσει το λουκάνικο. Λοιπόν, φέραμε και ένα λουκάνικο, αυτό που δεν σα αρέσει πιο πολύ. Θα μπορούσα να προτείνω κι εγώ ένα πιάτο. Ναι. Μιλφέ ή μελιτζάνα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Βασίλη, πώς πάμε? Καλά. Βασίλη, δεν έχουμε φιλετάκια Τίνου. Εγώ τι θα του πω τώρα? Πες το να πάρει κάτι άλλο. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή παράληψη. Σε συνεισχύα με την κουζίνα πάντα. Δεν υπάρχουν φιλετάκια Τίνου. Λείπει ο Τίνος γι' αυτό. Λείπει ο Τίνος. Εντάξει. Λοιπόν, μπορώ να προτείνω ψάρο, νεφρή με σάλτσα μουστάρδα. Βεβαίως. Πολύ. Ευχαριστώ. Τελικά η παραγγελία χωρίς τα φιλετάκια Τίνου προς τιμή του Ντίνου φτάνει στην κουζίνα. Ο Κούκμαν και ο Αλί ξεκινούν να ετοιμάζουν το φαγητό από το οποίο ο σεφ μας θα βγάλει τα πρώτα συμπεράσματά του για τις μαγειρικές τους ικανότητες. Στο μεταξύ, ο Έκτορας Μποτρίνη έχει βρει έναν τρόπο για να περάσει δημιουργικά το χρόνο αναμονής του. Βασίλη, μη φέρεις δίσκο, βάλτε να φτιάξεις εδώ. Εντάξει. Στο τραπέζι δίσκους είναι μια πρόταση του σεφ μας για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτηση. Θέλω πολύ προσεκτικά να βγάλουμε τα πιάτα όπως θα βγάλετε πάντα κάθε φορά. Να είναι όλα τέλεια, δεν θέλω να ακούσω κανένα αρνητικό σχόλιο. Ναι, Γκουστάβο. Εντάξει. Ο Γκουστάβο ενδιαφέρεται πολύ για την εικόνα της κουζίνας του, γι' αυτό οι μάγειρες προσπαθούν να μην τον απογοητεύσουν. Όταν όλα είναι έτοιμα, τα πιάτα παραδίδονται με ένα πρωτοφανή τρόπο. Έλα. Τι θα κάνεις? Τι σε νοιάζει? Σανίδα δεν έφερε, σανίδα θα πάρει. Νύχτασε. Πέτσομαι να μην ξημερώσει κιόλας. Λοιπόν... Ξέρεις τι σκέφτομαι? Να το υιοθετήσεις αυτό το σύστημα. Θα το υιοθετήσουμε βέβαια αυτό το σύστημα. Είναι πιο εξυπηρετικό γιατί φορμός καλύτερα στο τραπέζι. Λοιπόν, καλή σας όρεξη. Ευχαριστώ. Καλή όρεξη. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή όρεξη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα πιάτα που πρότεινε ο σερβιτόρος, το οποίο είναι αυτό εδώ, μιλφέι μελιτζάνας. Υπόθετο είναι μελιτζάνες και κολοκύθια στο φούρνο. Δεν καταλαβαίνω γιατί μαγιονέζα από πάνω. Έχει αφυδατωθεί, είμαι σίγουρος ότι έχει μπει στο φούρνο μικροκυμάτων. Μετά, αυτά χόρτα για κατσίκες, θα βάλουμε όλα μαζί, έχουν ξεραθεί. Θα μπορούσε να τα πάρει ο φίλος μας ο Γκούστο και να τα κάνει περούκα. Πάμε στο ψαρονέφρι με σάλτσα μουστάρδας. Είναι τυπημένο, το οποίο έχει γίνει σόλα. Πάρα πολύ μέτριο. Γι' αυτό τι να πω. Ιταλική σαλάτα. Μοτσαρέλα, σπανάκι, πένες τρικολόρε, που και που ίσως μια φιγούρα θα έλεγα. Πολύ βρασμένες, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει, μπορεί να χρησιμοποιεί φρέσκα υλικά. Το πέστο είναι κονσέρβα. Νομίζω ότι μέχρι τώρα τα χειρότερα πιάτα είναι 1, 2, 3. Δηλαδή όλα. Τι να πω. Και πάμε στο φιλετάκι αλλά κρέμ, τα λέει. Αυτό ψιλοτρώγεται. Γαλλικά δεν είναι άσχημα. Η παρουσίαση θα έλεγα πολύ μέτρια. Σημασία έχει τι θέλουμε όταν πάμε κάπου να φάμε. Θέλουμε πιάτα ουσίας. Τώρα θα μπει ο Έκτορας. Ναι. Θα πει σίγουρα κάποια πράγματα για το μαγαζί. Ωραία. Ναι. Εμείς υποστηρίζουμε τα μαγαζί. Ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει. Βεβαίως, οπωσδήποτε. Εντάξει, το καταλάβατε αυτό. Ναι. Τι φαγητό μας είναι πολύ καλό. Τι να πει. Πραγματικά απογοητεύτηκα.
Νόμιζα ότι ένας άνθρωπος σαν τον Γκουστάβο θα μπορούσε να έχει άποψη τουλάχιστον από το φαγητό και νομίζω ότι θα πρέπει να έχει δοκιμάσει τα φαγητά του. Αυτό εδώ τι να πω. Είναι εικόνα. Τι είμαστε. Πραγματικά. Μόνο αυτό το πιάτο γλιτώνω από όλη την υπόθεση. Τα άλλα όλα θα θέλω να τα πάρω. Θα πάρω αυτό λοιπόν. Και αυτό. Και αυτό. Σε λίγο, πώς θα δεχτούν στην κουζίνα την κριτική του σεφ μας? Δεν είναι καθόλου μαλάκες. Εσείς δεν μπλάκες. Το προσωπικό προκαλεί ανοιχτά τον Έκτορα Μποτρίνη. Έλα να χαλαρώσεις λίγο. Είσαι έξω. Έλα, έλα, προχώρα. Έτσι, μπράβο. Η κατάσταση ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Μάθε να βράζεις μακαρόνια. 45 μέρες ρότα. Να, να, μπλάκες. Σου βάλε. Γραφείτε. Εφιάλτη στην κουζίνα στον Άλυμο, ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε ένα εστιατόριο στον Άλυμο. Το σέρβις πρωτοτύπησε. Οι γαρνιτούρες του έβαλαν ιδέες. Τα χόρτα για κατσίκες θα μπορούσε να τα πάρει ο φίλος μας ο Γκούστο και να τα κάνει περούκα. Τι έγινε? Καλά στον. Ωπς. Ποιος θα μαγείρεψε, ποιος είναι ο σεφ κατά πρώτα? Πώς σε λένε? Πώς είναι Λούκμαν. Λούκμαν. Λούκμαν, κοίτα. Λούκμαν. Μπράβο, είναι καθαρή κουζίνα σου τουλάχιστον. Ναι, είμαστε πάντα καθαροί. Θέλω να μου πεις ένα πράγμα. Έχετε υλικά που είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί σε αυτή τη σαλάτα που είναι όλη τόσο δροσερή, τόσο φρέσκα πράγματα, πολύ καλή μοτσαρέλα που δύσκολα τη βρίσκεις στην Αθήνα, μου χώνεις μισό κιλό κουτί πέστο έτοιμο. Είναι Ιταλός, δεν ξέρω να κάνει πέστο. Πέστο να σου μάθει, να μπει στο ίντερνετ να βρει μια συνταγή. Αυτό γάει όλο το πιάτο, στο λέω. Το φαγητό μας είναι πάρα πολύ καλό. Που κάνω αυτό σαλάτα, ποιος το λέει, πιο πολύ. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι πολύ καλό. Ναι. Το βάζεις στα μικροκύματα όμως. Ναι. Γιατί το βάζεις στο φούρνο να σταθεί, πρώτο φάουλ. Δεύτερο φάουλ. Κάθεσαι και χάνεις τη μέρα σου για να κάνεις ένα πράγμα που είναι τόσο καλό. Ναι. Και πας και βάζεις αυτή την μ***α από πάνω. Ποιος ο λόγος? Αυτό το τι είναι? Για τον ντεκόρ. Κόκκινη λούλα και μαρούλι. Ούτε τα πρόβατα το τρώνε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι για το φαΐ, δεν είναι για το. Ό,τι πάει στο πιάτο. Ντεκόρ. Ωραία. Και αυτό είναι για τον ντεκόρ. Όχι. Ό,τι βάζουμε στο πιάτο πρέπει να τρώγεται. Δεν υπάρχει το ντεκόρ. Ντεκόρ είναι δεκαετία 60. Αυτό. Στραπέζι, σερβίρισμα. Αυτές είναι. Το μαρούλι με τη γλώσσα δεν τρώγεται. Φάτωση. Χωρίς αλάτι, χωρίς λάδι, χωρίς πιπέρι, χωρίς τίποτα. Με αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια. Οτιδήποτε βάζετε πρέπει να τρώγεται. Πάμε παρακάτω. Αυτό τι είναι? Ρύζι. Στα μικροκύματα γι' αυτό? Όχι. Πού? Δεν θυμάσαι, ναι, μικροκύματα, ναι. Μικροκύματα, δεν θυμάσαι, βλέπω, Χάνουμε και τη μνήμη μας, Λοιπόν, γιατί? Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα. Κατάλαβα να σου πω κάτι. Κουζίνα δουλεύουμε εμείς και το κάνουμε εμείς μάγειρες. Εμείς ξέρουμε τα πράγματα αυτά. Και εσύ το θεωρείς σωστό αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Να σου πω κάτι. Μην μας κάνετε σε φτύλα. Πρέπει να πεις ότι δεν είναι έτσι. Θα φτιάχνουμε αλλιώς. Μπορεί να ξέρεις εσύ ένα κατάλληλο. Αυτό δεν σ' αρέσει, Άστρε. Δεν νοείς ότι σ' αρέσει όλο τον κόσμο. Εσύ δεν σ' αρέσει. Δεν γίνεται να δουλεύει. Εσύ καλύτερα που δεν μιλάς γιατί αυτά που λέει θέλουν ένα σωρό μαγειρέ. Δεν είναι καθόλου μαγειρέ. Εσύ δεν μπλάκε. Άκουσε με. Πρέπει από εδώ και πέρα να κάνετε τη διαφορά. Από τη στιγμή που το μαγαζί είναι κούκλα. Πρέπει και το φαγητό να είναι κούκλα. Είναι αυτό. Είναι κούκλα. Περίμενε. Αυτό είναι ένα μέτριο φαΐ, παιδιά. Θέλω, τι θέλετε να μας πείτε, πες το καθαρά, γιατί δεν μπορώ άλλο. Δεν είμαστε. Να σου το κάτι. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι. Πες μου καθαρά. Ότι πρέπει να δέχεσαι την κριτική. Ναι. Αυτοκριτική, ξέρεις τι θα πει αγόρι μου. Πες μου, άστε να σκέφτεσαι. Άστε με. Έχεις πάει να φας έξω. Έχεις πάει να φας έξω. Μην μου μιλάς μπροστά μου. Έχεις πάει να φας έξω. Αυτά τα δέχεσαι ότι είναι καλά. Ωραία. Αύριο βράδυ εγώ εσένα θα σε παρακολουθήσω από πολύ κοντά. Και θα δούμε ποιος δεν είμαι και εσύ όχι, ωραία. Περιμένω. Τίποτα μπλα μπλα, κουζίνα δεν γίνεται. Να ρεμίσει. Να ρεμίσει. Να σου, να σου. Και πάρτε και ταξίδι κιόλα. Όλα πλακίες, Γουστάβο, όλα πλακίες. Ό,τι και να πει, αφήστε το. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να πει και κάτι καλό. Γιατί να πει τέτοια. Φαγητό μας είναι. Δεν είναι χάλια, δεν είναι χάλια. Χάλια δεν είναι. Απλώς ακουσέτε και εσύ. Δεν είναι ακραίος. Ο Γουστάβος προσπάθησε να επιγραφιστεί το μαγαζί. Οι μάγειροι ξεφύγανε κι αυτοί. Προσπάθησα και εγώ με τον δικό μου τον τρόπο, με ένα δροσιστικό σπρέι, λιγάκι να ηρεμήσω τον Έκτορα. Ελπίζω να μην τζαντίστηκε, γιατί υπήρχε μια ένταση και στο τέλος, αλλά όλα να πάνε καλά. Πολλοί λένε ότι η λογική από την τρέλα απέχει ένα βήμα. Το ίδιο όμως και η επιτυχία από την αποτυχία. Ελπίζω ο Γκουστάβο να καταλάβει πολύ σύντομα ότι βαδίζει ολοταχώς προς την αποτυχία. Ο σεφ μας επιστρέφει στο εστιατόριο του Γκουστάβο που πιστεύει ότι όλα τα προβλήματα οφείλονται στην οικονομική κρίση. Το προσωπικό είναι εκεί και τον περιμένει. Καλημέρα. Νωρίς το πέσανε δουλειά, Νωρίς, βέβαια. Εσύ εδώ, καφέ. Παΐ και τέτοια. Καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, bonjourno, Bonjourno, πού τη βλέπεις? Bonjourno, la sega. Καλά. Σηκώνεσαι λίγο να μου δείξεις λίγο το μαγαζί, ωραίο. Έκανες και κάτι καλό. Πρέπει να στήξεις πολλά λεφτά αυτό το μαγαζί. Ναι, αρκετά, ναι. Έχεις πάρει δάνεια? Έχω πάρει ένα μικρό δάνειο. Πήγαινε καλά πάντως. Ναι. Τώρα έχει. Ναι, με την κρίση έχει κάνει μια κοιλιά. Άνοιγες και μεσημέρι? Μεσημέρι μόνο Σάββατο Κυριακή.
Και δεν ενοχλεί το φως το πολύ. Όχι, ενοχλεί λιγάκι. Σκεφτόμουν να βάλω κουρτίνες εδώ και καμιά τέντα μπροστά, γιατί χτυπάει ο ήλιος στο μπροστινό τραπέζι. Καιρό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πάμε μια βόλτα στην περιοχή να δω τι λέει και ο κόσμος. Θα τα πούμε σύντομα. Ναι, Θεό μας λέει καλά. Πιστεύεις? Είμαστε σίγουροι ότι τα λέει καλά. Όχι, τα πιστεύω. Πιστεύω τώρα ο Έκτορας που πάει να ρωτήσει τον κόσμο. Όσοι μας ξέρουν, πιστεύω θα έχουν πολύ καλή άποψη για το μαγαζί. Μήπως γνωρίζετε το εστιατόριο του Μπουστάβου, είναι 300 μέτρα από εδώ. Ναι, το γνωρίζω. Τι γνώμη έχετε? Έχω φάει μία-δύο φορές. Και δεν το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Όχι. Να είσαι καλά. Όχι, δεν το γνωρίζετε. Όχι, δεν το ξέρω. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γκουστάβο εκμεταλλεύεται την απουσία του Έκτορα Μποτρίνη για να απολαύσει ένα ελαφρύ γεύμα. Με ποιο τρόπο άραγε θα προσπαθήσει ο σεφ μας να ξυπνήσει τον 35χρονο ιδιοκτήτη? Τι έγινε, ακόμα δουλεύεις? Δουλεύουμε, ναι. Εσύ έφαγες καλά? Βέβαια. Μπράβο. Μπράβο. Εγώ πάω να αλλάξω. Αλλάξεις. Δεν σε ενδιαφέρει τι είπε ο κόσμος? Για πες, τι είπανε? Ότι είσαι μεγάλο ψώνιο και έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Δεν το νομίζω αυτό. Μπορεί να κάνω λάθος αυτή. Στάντα. Ήρθε η ώρα για τον Έκτορα Μποτρίνη να μπει στην κουζίνα. Η χθεσινή μέρα δεν λειτουργήσε υπέρ για το προσωπικό της και πολλά θα εξαρτηθούν από την έκβαση της απόψινής βραδιάς. Καλά. Βρήκα στο μπάνιο την αγαπημένη συσκευή του Γκουστάβο για να αισιώνει το μαλλί. Να δούμε. Μπαρώ μαζί μου. Τι έγινε? Καλά είμαστε εσείς? Καλά. Γεια σου κύριε Έκτορα. Όλα εντάξει? Ναι. Λουκμαν. Ναι. Λουκμαν. Καλά πάμε. Πρέπει να γίνεις καλός κουκμαν. Βεβαίως. Εντάξει, όχι λουκμαν. Το κάρβουνο είναι από εδώ, γιατί το κρέας είναι από εκεί? Εντάξει, είναι λίγο χαμηλό βέβαια, αλλά έχει κάρβουνο. Εντάξει. Θα γίνει βραστό. Δεν θα γίνει βραστό, θα γίνει... θα γίνει ψητό, τι να σου πω. Αυτό τι είναι? Τι είναι, ασπρέ. Για τι πράγμα, για νερό? Όμως ζεστάνω και δεν θέλω να βάλω. Θα κουράζεσαι, ε. Μπράβο. Βάλω λίγα εκεί. Όχι εμένα, σε σένα, είμαι χαρά. Βάλω εγώ. Εγώ δεν κουράζομαι, εσύ βάζεις. Ναι. Εσύ γιατί δεν έχεις ποδιά? Δεν φορά κλασικό. Άμα δεν μπορείς, ήρε γίνε κομμωτής. Ο ιδιοκτήτης και η Μέτρ έχουν πιάσει κουβέντα, η οποία διακόπτεται από τη φασαρία που ακούγεται από την κουζίνα. Πώς δουλεύετε εμάς, πώς δουλεύουμε, εντάξει, όλα. Είμαστε καθαρά και τέτοια. Πολύ καθαρή, καθαρή, μπράβο. Καθαρός, καθαρός. Εγώ πιστεύω από εμένα δεν είπες εκτές κάτι σωστό, κάτι σήμερα. Περίμενε. Τώρα σήμερα λες. Τώρα μιλάμε για καθαριότητα. Ναι. Δεν μιλάμε για φαΐ. Τι λες εσύ? Εντάξει, συμφωνώ, αλλά δεν το κάνω. Αυτό είναι το ένα εξάρτημα. Ναι. Άμα θέλεις μπορούμε να δουλέψουμε και με αυτό το εξάρτημα. Τι έχει αυτό? Αυτό το είναι του Γκουστάβο για να σιώνουν τα μαλλιά. Αυτό δεν δουλεύω για το μαλλιά, δουλεύω για το κάρβονα. Είναι ότι πρέπει. Δουλεύω για το κάρβονα. Κοιτάξτε, δεν δουλεύω το μαλλιά. Αυτό μπορούμε να γυρίζουμε με το κρέας. Το κρέας είναι πολύ σωστό. Πάμε. Πού πάμε? Διακοπές. Έχουμε λουκάνικο ψημένο και το ψήνει 45 λεπτά. Έχει γίνει κομφή. Το ξέρεις να αναμπείς φωτιά έτσι? Όχι, δεν. Μίλα καλά, μίλα ωραία όμως. Δεν υπάρχει. Έτσι μιλάμε έτσι. Να σου πω, πες του να, μιλά καλά, να μιλάει καλά, μιλά ωραία. Συνέχισε τη δουλίτσα σου και άσου να. Άσου να μιλάει. Πού θα δουλεύαμε κύριε Γκουστάβο? Μη του δίνεις σημασία καθόλου. Δεν υπάρχει. Μπορείς να κάτσεις, αλλά μη μιλάς. Ωραία, δεν μιλάω, βλέπω. Εντάξει. Και εγώ δουλεύω όπως εσένα. Θέλεις λίγο χυμού να πεις? Έλα, άνοιξε το μα. Νομίζω ότι έχεις βάλει μόνο λίγο. Μπορεί να ηρεμήσεις και λίγο άμα πεις. Ξέρεις που θα γελάσω? Ναι. Τώρα που θα έρθουν πελάτες. Καλώς στο Βασίλη. Τι είναι Βασίλη? Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά. Καλά. Πώς είμαστε? Καλά. Μπορείς να πεις. Πήγαινε και εσύ να ακούσεις. Καλησπέρα σας. Τι έγινε? Κάνετε. Τα έφερες τα μούτρα σου κι εσύ? Γεια σου Βασίλη. Άφερα λίγο τα μούτρα μου. Ωραία ήταν. Πήγε καλά, όλα εντάξει. Δόξα τω Θεώ. Καλά Χριστιανό, βρήκες τον δρόμο να φέρεις? Γιατί? Να γεμίσει το μαγαζί. Έτσι, θα έχει κόσμο απόψε, κάποιο θα έρθει. Μακάρι. Λοιπόν, σας χαιρετώ εγώ. Γεια σου Βασίλη. Γεια σου Βασίλη. Μπορείτε να πείτε κι εσύ? Βεβαίως, θα πω κι εγώ σε λίγο. Γιατί σας αγχώνω, ε. Σας αγχώνω. Γεια σου κύριε Έκτορα. Σας αγχώνω. Σας αγχώνω. Θα πείτε την αλήθεια. Πάμε λίγα έξω να κάνουμε δουλειά. Σας αγχώνω. Βεβαίως. Δεν με αγχώνεσαι, δεν πρέπει. Μπορείτε να πείτε έξω, να δουλεύουμε. Περιμένω να δω τον κόσμο και μετά θα βγω. Θα περιμένεις έξω. Πάμε να μπορεί να τα έρθει σε μία ώρα κόσμο. Θα περιμένεις μία ώρα εδώ. Ότι σε 5 λεπτά θα πει την κυρία από την κουζίνα. Πάμε στοίχημα. Να σου πω. Πάμε στοίχημα ότι σε 5 λεπτά θα πει από την κουζίνα. Πάμε στοίχημα. Έλα. Ότι σε 5 λεπτά θα πει από την κουζίνα. Πάμε. Βίζε έξω λόγο. Μιλάμε έτσι. Εγώ θα πρέπει να πει κάτι. Να φύγει. Δεν μπορεί να κάνει έτσι. Πάρε λεπτά σου όμω. Μπαίνει μέσα. Δεν χρειάζεται όμω να μείνει μέσα. Ο Γκουστάβο με φέρνει μέσα. Όχι, παιδί, όχι. Εγώ μένω μέσα. Ωραία, θα κάτσω από εδώ. Τι λέμε, είμαστε λοιπόν. Εντάξει.
Μία γυναικεία συντροφιά επιλέγει το εστιατόριο του Γκουστάβο για να δειπνήσει και η Δέσποινα της υποδέχεται. Έστω και με αυτό το ένα τραπέζι, ο σεφ μας θα έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει τον τρόπο προετοιμασίας του φαγητού αλλά και τις ικανότητες του σέρβις. Ο Βασίλης δεν αργεί να πάρει παραγγελία κερδίζοντας κάποιους πόντους στο απόψινο τεστ. Πόσο καλά θα τα πάνε οι υπόλοιποι? Λοιπόν. Τι έγινε? Ακούτε? Ήρθε κοσμός. Ήρθε. Λοιπόν, μία πατάτα ψητή, ένα λουκάνικο σκάρας, ένα γεμιστό μπιφτέκι, μία ποικιλία για 4 άτομα. Το έχουμε? Έχουμε. Πάμε γρήγορα. Έχω αρχίσει τα ωριά μου, μα το Χριστό θα φάνε ξύλο απόψε. Το βέσκουμε λίγο. Πραγματικά, θα φάνε τις φαλιάρες. Τόσο καρό, μας δαλήσει τα ρ***, τώρα να δεις. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Δεν μιλάνε πολλά. Έλα, τελείωνε, πολλά λόγια έχουμε απόψε. Έχουμε πελάτες. Πολλά λόγια. Έχουμε πελάτες. Βασίλη. Βασίλη, είσαστε εδώ. Πες μου. Λουκανίκος Κάρας είναι ορεκτικό. Ναι, για ορεκτικό το βγάζουμε. Εντάξει. Τον επόμενο φορά θα μας λέτε ότι είναι ορυκτικό και τα γράφω σωστό. Οκ, έτσι και όλα. Εντάξει. Ο Γκουστάβο και η Δέσποινα είναι απλοί θεατές των απόψινών εξελίξεων. Βασίλη, πάσο. Είπαμε πάσο. Βασίλη, δεν με ακούς. Συγγνώμη, ήμουν έξω, δεν σ' άκουγα. Πες να ακούς, ε, όταν παίρνεις παραγγελία. Να μην λέμε. Σαλά, μου δίνεις την παρακτυπατούλα λίγο. Ψάξε κουπού είναι. Μου παιδιά, να σου πω κάτι. Έχει πελάτη σε ακούω μόνο να φωνάζετε. Θέλω να δουλέψετε. Πάτε με το δικό σου. Δουλεύω. Αφή φωνάζομαι. Δεν μπορώ. Μη μιλά. Δεν μπορώ. Θα μπορέσει. Όχι, καθόλου. Θα μπορέσει αυτό που σου λέω εγώ. Ναι, κυρία, αλλά εντάξει. Τελείωσε. Έχουμε κόσμο. Δεν μιλάμε, δεν αλλάμε. Δεν μιλάμε εμείς. Εσύ. Εγώ παρακολουθώ. Εγώ είμαι απλό τηλεθεατής. Έτσι, εγώ μόνο σε παρακολουθώ. Να σου ρίξω το λάδι, έτσι. Και να μου κάνει. Να σου κάψει κιόλα. Θα μου κάψει. Χρειάζεται ένα λόγο σαν και εσένα για να με κάψει. Να σου πω. Μην μιλάμε τόσο πολύ. Μιλήσαμε. Θα δουλεύουμε λίγο περισσότερο, ε. Έλα, δείξε. Αυτό τι είναι? Αυτό που δεν έχει δει καθόλου εσύ. Τι είναι αυτό? Δεν έχει δει καθόλου. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Μίζω όλα χοιρινό. Χοιρινό, ε. Ναι. Και τώρα το ξαβάζει πάνω. Το κόβει ή το ξαβάζει, γιατί το κόβει? Όχι, στο λέω για να μαθαίνω, γιατί το κόβει. Εγώ δεν κάνω τώρα μαθήματα. Όχι, θέλω να μάθω. Γιατί το κόβει? Κάνω μαθήματα. Ναι, μα μου κάνει εσύ ένα μαθήμα. Για πες μου λοιπόν, γιατί το κόβει? Θα κοίτας μετά να με ρωτήσεις. Γιατί είναι αυτό, για πες μου. Έλα να χαλαρώσεις λίγο. Είσαι έξω, έλα, έλα. Προχώρα. Έτσι, μπράβο. Πιστεύω ότι χαλάρωσες, έτσι. Να σου ρίξω συνέχεια. Έλα, άστονε. Να σου πω κάτι. Άστονε. Προχώρα. Κάνε μια βολτά. Να σου πω κάτι. Μην με δεις ότι είμαι αδυνατός. Άμα νομίζω... σου ρίξω μια. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να περάσει έξω από την κουζίνα. Και γιατί? Έλα. Αφήνεις παιδί να δει. Γιατί. Έχω μπροστά μου τρία μακέρια, ε. Πρόσεχε. Και να σου πω. Εσύ που ξεπερίμενε. Πέρα λεπτό. Εσύ που ξέρει. Μην πάρει το μακερί. Όχι. Να σου πω. Εσύ που ξέρει να μαγειρεύει. Μάγειρα! Μάγειρα! Εσύ που ξέρεις να μαγειρεύεις, κοίτα! Να μου φωνάσει κύριε! Μάθε να βράζεις μακαρόνια! 45 μέρες πρώτα! Να! Να! Σου βάλω! Άντε, προχωρά από εδώ! Άντε! Μη σαν έρθει τώρα! Πες τα καλό! Προχωρά έξω! Πήγε να δούμε! Δεν θέλω να έρθει σαν εδώ! Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα! Έλα λίγο μέσα! Άρχισε να ανοίξω το πτώματα, πλακώ στο ξύλο έξω λόγω! Έλα λίγο μέσα! Ωραία! Μη σπάκουρ κούρο, τώρα, τζούρο, ε! Και κάτσε με σπακάρες, σου, τα γίνει. Απόψε, η υπομονή του Έκτορα Μποτρίνη δοκιμάζεται. Λυπάμαι για το φαγητό που πετάχτηκε. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολες εποχές, αλλά η υπομονή έχει όρια. Οι κυρίες έχουν θορυβηθεί από τις εξελίξεις και ο Έκτορας Μποτρίνη αναλαμβάνει να επανορθώσει. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Τι πρόβλημα έχουμε? Προς το παρόν, αυτά τα δύο που έχουν φάει, το επάνω, ας πούμε ότι είναι λίγο έβιος. Και το μόλις θα έχεις την πατάτα. Έλα εδώ τώρα. Τ' άκουσες τι είπε? Τι είπε? Τι είπε, δεν είχα το φάτο τώρα. Για το μπροστά σου είπε, μην πεινάμε έτσι. Φύγε από μπροστά μου. Άστο τώρα. Έλα εδώ εσύ. Καλά ρε, ερχόσαστε στον κόσμο. Σας ζητάμε συγγνώμη. Και σας περιμένουμε το βράδυ να ξαναδοκιμάσετε το καινούριο μενού. Πολύ ωραία. Το θέμα είναι εδώ. Ένα λεπτό μπορεί να γίνει με πατάτα. Για κανένα. Ευχαριστώ. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Γίναμε θέατρο στους πελάτες. Απορούν μετά γιατί. Γιατί δεν έχουμε δουλειά. Γιατί? Γιατί από αφεντικό έχει γίνει πραγματικά ο δούλος τους. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ο βοηθός μάγειρα να είναι σεφ, να βάζει χέρι στο σερβιτόρο, να βάζει χέρι στον ιδιοκτήτη, να βγαίνει έξω στους πελάτες. Αυτό πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Αν ήταν στο μαγαζί μου θα είχαν απολυθεί και δύο. Από αύριο τα πράγματα θα αλλάξουν. Τελειώνει όμως. Καλό βράδυ.
Εδώ μέσα. Θα σου πω. Είπα να βγάλετε τα μακαδόνια. Γιατί να βγάλετε, δεν νομίζω. Είπα να βγάλετε τα μακαδόνια. Τώρα. Έλα να σου φτιάξω αμύς. Τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Βάλε λίγο πατάτες μέσα. Μάλλον σε τα μακαδόνια. Περίμενε, έχω δουλειές και. Έχεις δουλειές και μία από αυτές είναι καυτή. Τρελαθήκαμε όλοι, χάσαμε όλα, έγινε σκάτα. Δεν ξέρω τι τα πει Γκουστάμπο, δεν ξέρω εμείς τι τα κάνουμε. Το απόψινό κλίμα τόσο στη σάλα όσο και στην κουζίνα δεν ήταν το καλύτερο. Έτσι η γυναικεία παρέα αποφασίζει να φύγει από το εστιατόριο πριν ολοκληρώσει το δείπνο της. Την επόμενη μέρα, ο Έκτορας Μποτρίνη, έχοντας σκεφτεί καλά τα χθεσινά γεγονότα, επιστρέφει για να προτείνει στον ιδιοκτήτη και το προσωπικό τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν τόσο στο χώρο, όσο κυρίως στη συμπεριφορά τους. Γιατί μπορεί ο ιδιοκτήτης να αποδίδει όλα τα προβλήματα στην οικονομική κρίση, όμως όσα συνέβησαν ως τώρα επιβεβαίωσαν στο σεφ μας την ύπαρξη πολλών αιτιών. Καλημέρα, Έκτορας. Τι έγινε, τι έγινε. Για παραλία σε βλέπω, ε. Καλοκαίρι είναι, δεν είναι και μόνα. Τι κάνουμε, καλά. Καλά, καλά. Και πηγαίνετε καλά. Πώς πάει. Για καθίστε λίγο. Ελάτε, παιδιά. Έλα και εσύ, έλα και εσύ, μη φοβάσαι. Εσύ γενικά πόσα χρόνια είσαι σε κουζίνα. 8 χρόνια. 8 χρόνια, εσύ. 4 χρόνια. 4 χρόνια, είστε ευχαριστημένοι δηλαδή με το φαγητό που κάνετε. Μια πολύ ευχαριστημένοι. Πολύ ευχαριστημένοι. Άρα εσείς δεν πρόκειται ποτέ να πάτε μπροστά. Για ποιον. Διότι εγώ είμαι σε κουζίνα 30 χρόνια. Και με αυτό που κάνω δεν είμαι ευχαριστημένος. Κάθε μέρα προσπαθώ να καλυτερέψω και νομίζω ότι έχω άγνοια από κουζίνα. Με τον τρόπο που δεν δέχεσαι την κριτική, δεν θα καλυτερέψεις ποτέ. Εσύ που λες είναι λάθος. Γιατί είδες πάλι που λες ότι λέω λάθος. Τι είναι λάθος, για πες μου. Εμείς δεν νομίζω να ξέρουμε όλα, αλλά που κάνω, κάνω από μέσα. Είναι σωστό τα μακαρόνια να τα βράζεις πριν σε μαγαζί με Ιταλό, με δύο κουβέρ. Έτσι να κάνει το λάθος. Είσαι ευχαριστημένος με τα πιάτα που βγάζεις. Πολύ ευχαριστημένος. Πολύ ευχαριστημένος. Και είμαι από μέσα, είμαι σίγουρος που κάνω. Δεν ξέρω πολύ πράγμα, ότι κάνω. Ξέρεις ή δεν ξέρεις. Ό,τι ξέρω, κάνω καλά και σωστά. Μέσα στην κουζίνα τσακωνόσαμε με τον Έκτορα. Τι δουλειά έχεις να βγεις από την κουζίνα πρώτα να τσακωθείς με τους πελάτες. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του πελάτη και της κουζίνας. Μόνο εγώ μιλάω. Από τον πελάτη σε σένα και από σένα στον πελάτη. Δεν βγαίνετε από την κουζίνα για κανένα λόγο. Δεν υπάρχει λόγο έρθες, δεν είχε λόγο. Ότι βγει μέσα στην κουζίνα ο Έκτορας και ό,τι κουστάρει να κάνει και εμείς δεν μπορούμε να βγω έξω και να μιλάω. Όχι, δεν μπορεί να βγει έξω. Γιατί έξω θα βγει στο μαγαζί σου. Θα πας να ζητήσεις το λόγο τον πελάτη. Εγώ αν έρθει στο μαγαζί μου ένας άνθρωπος και άσχετος να είμαι τη μαγειρική και μου πει ξέρεις κάτι Μποτρίνη, αυτό το πιάτο είναι λάθος. Αν μου εξηγήσει γιατί είναι λάθος, θα του πω ευχαριστώ πολύ. Αυτός έχει χώσει όλα τα λεφτά της οικογένειάς του, τα δικά του, δεν ξέρω που τα βρήκε, πολλά λεφτά για να κάνει ένα μαγαζί που φαντάζομαι εσύ κάθε μήνα πληρώνεσαι. Πληρώνεσαι. Βέβαια στα πλήρωνα. Αυτός κάθε μήνα, από πού βρίσκεται τα λεφτά, το ρώτησες ποτέ. Από μαγαζί τα βρίσκει. Είσαι σίγουρο. Εντάξει εσύ που κάθεται και ανέχεται τις μαγκίες διότι ο μάγειρας που μιλάει. Με το πιάτο. Και όχι με τα λόγια. Και εμείς τα μιλάμε. Εγώ μέχρι τώρα νομίζω μόνο με τα λόγια. Μόνο με τα λόγια μιλάς. Απορώ με σένα πώς θα ανέχεις αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να ψωνίσουμε. Να πάτε. Και να κάνουμε. Τι να πάμε. Εγώ δεν έρχομαι. Δεν έρχεσαι εσύ, γιατί δεν έρχεσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ενδιαφέρεσαι για το μαγαζί σου. Εγώ πρέπει να είμαι στο μαγαζί. Πάρε το βασιλάκι που έχει όρεξη. Να πω ρε, δεν το ξαναδεί αυτά τα πράγματα. Πάμε να τα κάνουμε εμείς γιατί δεν μας βλέπουν να νικούμε ποτέ. Καθίστε εδώ τώρα και κλάθε τη μοίρα σας. Να κάνετε κουράγιο ένα στον άλλο. Ο Έκτορας Μποτρίνη εκμεταλλεύεται την προθυμία του Βασίλη και συνεργάζεται μαζί του για τις αγορές που επιβάλλεται να γίνουν. Το εστιατόριο σήμερα δεν θα εξυπηρετήσει πελάτες. Ο ιδιοκτήτης και το προσωπικό θα πρέπει να προετοιμάσουν το χώρο για να ξεκινήσουν οι αλλαγές που προγραμμάτισε ο σεφ μας. Οι αγορές ξεκινούν με τα ίδια για τη σάλα του εστιατορίου. Το γούστο του ιδιοκτήτη ικανοποίησε τον Έκτορα Μποτρίνη, αλλά μία ανανέωση στο χώρο θα δώσει αυτό το κάτι παραπάνω. Τα καινούργια διακοσμητικά και τα ζωηρά χρώματα θα δώσουν ένα διαφορετικό αέρα στην επιχείρηση και ο Βασίλης επιλέγει εκείνα που θεωρεί ότι θα αρέσουν στον Γκουστάβο. Πίσω στο εστιατόριο όλοι έχουν δραστηριοποιηθεί. Την ώρα που ο Γκουστάβο και η Δέσποινα συνεργάζονται στη σάλα, φτάνει το συνεργείο που θα αναλάβει το βάψιμο. Ίσως το καινούριο χρώμα να επιδράσει καταλυτικά και στις διαθέσεις του προσωπικού. Εδώ θα βρούμε όλα τα υλικά που μας χρειάζονται για να μαγειρέψουμε. Ωραία. Πάμε. Η προμήθεια των πρώτων υλών για την κουζίνα είναι το επόμενο βήμα σήμερα. Και για τον Έκτορα Μποτρίνη, το πιο σημαντικό. Τι γίνεται? Γεια σας, τι κάνετε? Καλά. Θέλουμε τυρί. Παρμεζάνα για να κάνουμε ριζότο. Βεβαίως, ελάτε. Κύριε Έκτορα, είναι όλες παρμεζάνες. Ωραία, θα πάρουμε αυτήν 16 μηνών. Ωραία. Είναι οι μεγάλες φόρμες. Μια χαρά. Πάμε. Τι άλλο θα χρειαστεί ο σεφ μας για την κουζίνα του εστιατορίου? Λοιπόν, εδώ είναι κοκόρια. Ωραία. Είναι πολύ νόστιμα. Αλλά έτσι θα πνίξω τους μάγειρες στην κουζίνα σου.
Οι αγορές ολοκληρώνονται και σε αυτό το πολυκατάστημα. Ενώ ο Έκτορας Μποτρίνη και ο Βασίλης επιστρέφουν, στο εστιατόριο φτάνουν οι ειδικοί για να τοποθετήσουν μια τέντα στον εξωτερικό χώρο που θα προστατεύει τη σάλα από τον ήλιο. Μέσα οι εργασίες για το βάψιμο συνεχίζονται. Με τα καινούργια χρώματα, ο σεφ μας φιλοδοξεί να ανανεώσει την εμφάνιση της σάλας και να προσελκύσει ακόμη και τα βλέμματα όσων περνούν έξω από το εστιατόριο. Ο νεαρός ιδιοκτήτης παρατηρεί με ενδιαφέρον τις αλλαγές στην επιχείρησή του. Βασίλη, πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Είστε καλά. Ευχαριστώ, είσαι μάγκα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, να είστε καλά. Η ιδέα του Έκτορα να μας βάλει τέντα μου άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ στο μαγαζί. Γιατί σε εκείνα τα σημεία πιάνει ήλιο και ο κόσμος δεν κάθεται. Λοιπόν, θα αφήνω σε σένα. Θα το πει σετά, πάω να αλλάξω τα λεπτά. Η σημερινή κινητικότητα αναγκάζει τους πάντες να προσπαθήσουν παραπάνω. Σε λίγο, ο Γκουστάβο φέρνει αντιρρήσεις μέχρι και την τελευταία στιγμή. Θα πάρει να διαφημίσει το μαγαζί. Ποιος? Εσύ, ποιος θα πάω εγώ. Ντρέπομαι, δεν θέλω. Τι γίνεσαι, είδες. Εγώ θα πάω. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγουέψω με τα πιάτα. Στην κουζίνα κάνουν μαγικά. Ρε παιδιά, πώς είχαστε. Μένω το φαγητό απόψε. Το εφέ πρέπει να είναι στο τραπέζι, κατάλαβες, όχι για μας. Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα στον Άλυμο. Ο Έκτορας Μποτρίνη επισκέφθηκε ένα εστιατόριο στον Άλυμο. Η συμπεριφορά του προσωπικού τον άφησε άναυδο. Καλά ρε, ερχόσαστε στον κόσμο. Ο Λούκμαν αρνήθηκε οποιαδήποτε κριτική. Ό,τι ξέρω, κάνω καλά και σωστά. Ο μάγειρας, ας που μιλάει με το πιάτο και όχι με τα λόγια. Τι έγινε? Καλά, καλά. Εσείς. Πολύ καλά, λοιπόν. Θα φτιάξουμε ένα ριζότο με γάριδες και φράουλες. Πολύ ωραία. Προχωράμε. Είμαστε μαζί. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι θα φέρω? Κρεμμύδι, φράουλες και φέρω τις γάριδες να τις καθαρίσουμε. Λοιπόν, κοίταξε τι κάνουμε. Εσύ θα πάρεις τις φράουλες. Ναι. Ωραία. Και θα τις κόψεις μικρά τετραγωνάκια. Καθαρίζετε τις γαρίδες. Πολύ βασική αρχή. Ξεκινάμε λοιπόν το ριζότο. Έχουμε κάνει μια βάση ριζιού. Είναι ρύζι, κρεμμύδι, λάδι ή βούτυρο. Λοιπόν, το ριζότο θέλει συνέχεια γύρισμα. Γιατί? Να μην το φουσκώνει, να μην. Όχι. Είναι. Το ριζότο το γυρίζουμε γιατί? Γιατί έχει άμυλο. Το άμυλο πρέπει να σπάσει. Και μετά στο τέλος με το βούτυρο και την παρμεζάνα θα χυλώσει. Ναι. Πολύ ωραία. Βλέπουμε λοιπόν το ριζότο πώς αρχίζει και χυλώνει. Βγάζει το άμυλό του. Παράλληλα με το ιδιαίτερο ριζότο, στη σάλα μαγειρεύουν τα καινούργια χρώματα για τους τοίχους του εστιατορίου. Κανένας δεν μένει έξω από το χορό των εργασιών και το αποτέλεσμα φαντάζει εντυπωσιακό. Άνοιξε μου λίγο την κρέμα. Ωραία. Είναι και light. Ωραία. Παίρνουμε τη γαρίδα, την τοποθετούμε πάνω όρθια και η ουρά γυρισμένη προς τα πίσω. Και να αφήνουμε ένα λεπτό πάνω στη φωτιά. Δυνατή φωτιά ή χαμηλή? Πολύ χαμηλή. Τώρα τι κάνουμε? Φτάνουμε στο τέλος, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμο. Βάζουμε. Μία. Λίγη σάλτσα από το φράουλα. Δύο σάλτσα κομματάκια σάλτσα φράουλας. Ναι. Λίγες φράουλες. Ψιλοκομμένο που είναι. Λίγο πιπέρι. Βλέπεις. Ναι. Παρμεζάνα. Και το βούτυρο. Και το βούτυρο, ναι. Λοιπόν. Και το δένουμε. Χωρίς φωτιά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τώρα φτώμαστε. Προσθέτουμε πολύ λίγη κρέμα γάλακτος. Να ίσια να ντύσει. Ίσια, ίσια. Το βλέπεις. Και έγινε το ριζότο μας. Έγινε το ριζότο. Λοιπόν, τώρα τι κάνουμε, το πιάτο. Εδώ είμαστε. Το βλέπεις. Φανταστικό είναι. Πρόσεξε. Το διόρθωμα μας. Φράουλα. Μία γαρίδα εδώ. Λίγο μπαλσάμικο πάνω στις φράουλες. Ωραία. Αυτό είναι το πιάτο. Να είστε καλά, δοκιμάστε το. Τα λέμε αύριο. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Ευχαριστώ. Το πιάτο που έκανε ο Έκτορας είναι πολύ ωραίο. Εμείς τα κάνουμε το ίδιο. Μπορούμε να κάνουμε. Τι έγινε? Προχωράμε, βλέπω, ε. Πολύ καλά. Εσείς στην επίβλεψη. Συνέχεια. Λοιπόν, έχετε τον νου σας. Βοηθήστε λίγο να τελειώσω μέχρι το πρωί τουλάχιστον. Εντάξει. Ένας είναι περιττός πάντως εδώ μέσα. Γεια. Το ξέρω. Γεια. Τελειώσαμε. Ελπίζω με τις αλλαγές που έχουν ήδη ξεκινήσει μέσα να αλλάξουν τα μυαλά του Γκουστάβο αλλά και των δύο μαγείρων. Γιατί αν συνεχίσουν πάνω σε αυτή τη λογική, η κατάσταση θα δυσκολέψει πολύ περισσότερο για όλους. Ο ιδιοκτήτης αυτού του εστιατορίου στον Άλυμο αποδίδει όλα τα προβλήματα που έχει στην οικονομική κρίση. Ο σεφ μας δοκίμασε το φαγητό, γνώρισε το προσωπικό και εστίασε στον τρόπο δουλειάς τους, διαπιστώνοντας ότι έχουν περισσότερα προβλήματα από όσο νομίζουν. Πώς θα εξελιχθεί η αυριανή τελευταία μέρα?
Έχουν περάσει 3-24 ώρα από τη στιγμή που ο Έκτορας Μποτρίνη μπήκε για πρώτη φορά στο εστιατόριο. Σήμερα είναι η τέταρτη και τελευταία μέρα. Και ο σεφ μας επιστρέφει ελπίζοντας ότι απόψε το προσωπικό θα καταφέρει να σταθεί στο ύψος των απαιτήσεων και να δικαιώσει την υπομονή που έδειξε μαζί τους. Γι' αυτό και σου φωνάζουμε, Μποτρίνη, σ' αγαπάμε. Γι' αυτό και σου φωνάζουμε, Μποτρίνη, σ' αγαπάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε? Καλά, μια χαρά. Γουστάρω κι άλλοι που είναι. Προφανώς δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα. Δεν τους παίρνει να ξυπνήσουν, ναι. Το γιατί το μαγαζί είναι σε μαύρο χάλι. Και δεν θα προλάβουμε να ανοίξουμε μέχρι βράδυ. Αυτό το πράγμα. Τι έγινε, καλημέρα. Καλημέρα, καλύτερα. Σήμερα ανοίγουμε. Πρέπει να ετοιμάσουμε κάτι πολύ γρήγορα για να το πάρει ο κόσμος στο χέρι. Κάτι κολοκύτου καυτέδες και καυτεντάκια σου κάνει. Πολύ καλά. Ωραία. Προχωράμε, ετοίμασέ τα, εντάξει. Πολύ ωραία. Πάμε. Τώρα περιμένουμε τον Γουστάβο, ο οποίος κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Πρέπει να ξυπνήσει κάποια στιγμή. Η προετοιμασία για τη διαφήμιση του εστιατορίου πρέπει να προχωρήσει έστω και χωρίς τη συνδρομή του ιδιοκτήτη. Γρήγορα-γρήγορα φτιάχνουν κάποιους μεζέδες που θα προσφερθούν στους περαστικούς για να τους δελεάσουν να επισκεφτούν απόψε το εστιατόριο. Γουστάρω κάθε μέρα αργεί τόσο πολύ. Όχι κάθε μέρα. Εντάξει. Ο ιδιοκτήτης φτάνει τελικά πάνω στην ώρα για να του αναθέσει ο σεφ μας τη σημαντική αποστολή της διαφήμισης. Ναι, μου. Καλημέρα. Τι γίνεται, καλά. Καλά. Πώς πάει? Ίσα-ίσα, που ήρθες την ώρα που βάζεις τον ντεκόρ. Α, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι έτοιμα. Ναι, είναι έτοιμα. Θα πάρεις να διαφημίσεις το μαγαζί. Ποιος? Εσύ, ποιος θα πάω εγώ. Όχι, δεν μπορώ να πάω. Γιατί? Ντρέπομαι, δεν θέλω. Τι γίνεσαι εσύ, είδες. Εγώ θα πάω. Εγώ θα κάτσω να σε αλλάξω το μενού. Θα κάτσω να φτιάξω ένα σωρό πράγματα. Εσύ που είναι δικό σου και ασχολείσαι με δημόσιες σχέσεις, πώς σε κάνει δημόσιες σχέσεις? Όχι, ντρέπομαι να πάω. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγω έξω με τα πιάτα. Εσείς θα πάτε? Καλά, εσείς θα πάμε εμείς. Γιατί? Όχι, δεν πάω. Και ποιος θα πάει, παιδιά? Γουστάβο πρέπει να πάει. Εγώ τα αφήνω εδώ. Ό,τι ώρα θέλετε, τα παίρνετε. Πάω να αλλάξω. Το σιλάκι του Έκτορα με κυνευρίζει αρκετά. Αλλά αφού αποφάσισε να έρθει, αναγκαστικά θα κάνω υπομονή. Καλησπέρα. Τι έγινε? Καλά. Πού ήσουν με το σιγουριά? Εγώ. Άργησα να τελειώσω, γι' αυτό άργησα και να έρθω. Πας στα πιατάκια εδώ να διαφημίσει το μαγαζί, έξω. Τι έγινε, βρήκες τον δρόμο για το μαγαζί? Άμα θέλεις πάρ' το, άμα θέλεις, κοίταξε. Όχι, 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 θα πάω εγώ, θα πάω εγώ. Okay. Καλά, Βασιλάκη, γυαλάκια. Ο Βασίλης πήγε να διαφημίσει το μαγαζί, εμείς θα μαγειρέψουμε. Ναι. Λοιπόν, θέλω αγγούρι, ντομάτα, πιπεριές, έχουμε? Έχουμε, έχουμε αμέσως. Να ξεκινήσουμε ένα μικρό καλωσόρισμα του κόσμου. Πολύ ωραία. Αν έρθει κόσμος. Τελικά ο Γκουστάβο επιλέγει να ασχοληθεί με τη διακόσμηση και το στρώσιμο της ανανεωμένης σάλας ξεκινά. Ο Βασίλης, την ίδια ώρα, προσπαθεί εμφανώς αγχωμένος να βρει κόσμο για να προσφέρει τα νόστιμα και φτεδάκια του. Και θα κάνουμε μια ωραία κρύα σούπα για τον κόσμο όταν έρθει και καθίσει. Θα τη σερβίρουμε. Τα μανιτάρια λοιπόν ξεκινάς να τα σουτάρεις το τηγάνι. Πάμε. Πολύ ωραία. Να το σκόβω, ε. Προχωράμε γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Καλησπέρα σας. Να σας κάνω μια ερώτηση. Θέλετε να δοκιμάσετε ένα μεζεδάκι και να σας καλέσουμε από το πέρα στο μαγαζί του Γουστάβου? Ευχαρίστως. Παρακαλώ. Εμείς θα σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Σας αρέσει? Μπορώ, ναι. Ωραία, άρα να σας περιμένουμε από το μαγαζί να έρθετε να σας κεράσουμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ωραία, να είστε καλά κι εσύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ωραίο είναι, θα έρθει το βράδυ. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα την καταφέρουμε, θα πάει, θα έρθει. Εγώ έφερα και ορισμένα τηγάνια και ορισμένες ελλείψεις που έχουμε από την κουζίνα. Ναι. Εντάξει. Μια χαρά είσαι. Θα πάμε τα μέσα να μαγειρέψουμε μετά στο τέλος από αυτά, έτσι. Ο Βασίλης έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά δεν είναι σίγουρος για την επιτυχία του εγχειρήματος. Γεια σου και πάλι. Γεια σου, Βασίλη. Δόξα τω Θεώ. Πώς πήγε? Εντάξει, δυσκολεύτηκα λίγο, έκανα ό,τι μπορούσα. Πίστευα να πάμε καλά. Να δούμε πότε θα βάλεις μυαλό εσύ. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι πρέπει να συνεχίσετε πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Γιατί αν έρθει κόσμος, δεν θα προλάβουμε. Θα προλάβουμε όλα, μην αγχώνεσαι. Εμείς θα πάμε να αλλάξουμε. Κάνουμε ένα μπανάκι, αλλάζουμε. Και θα γυρίσουμε. Τρεις ώρες είσαι εδώ και θα πάει να κάνεις και μπάνιο να αλλάξεις τώρα. Όχι, και το είσαι. Λίγο παραπάνω. Να σου πω, κάνω ό,τι θέλεις. Απαράδεκτο, έτσι. Το μαγαζί έξω γίνεται μπουρκό. Και όλοι πήγανε να φτιαχτούν και να ετοιμαστούν ή να πληθούν. Ο Γκουστάβο και η Δέσποινα έχουν τις δικές τους προτεραιότητες. Να δούμε ποιος θα πέσει πρώτο στη μάχη της κουζίνας. Αν έρθει κόσμος, θα γίνει μάχη. Ο Βασίλης πιάνει αμέσως δουλειά, αντιλαμβανόμενος ότι η βραδιά που πλησιάζει είναι ιδιαίτερα καθοριστική. Εσύ που ξέρεις τα πολλά, ναι. Το νου σου κατεβάζει. Αυτό είναι το καινούριο μενού. Μήπως μπορείς να μαντέψεις τι είναι και μέσα? Βεβαίως, γιατί δεν μπορώ. Βέβαια, όλα τα ξέρουμε. Μπράβο, ρε φίλε. Όλα τα μαντεύεις. Λοιπόν, το καινούριο μενού, ωραία. Να το λιγάκι ένα. Να το δεις. Δες και εσύ ένα. Ωραίο μας φαίνεται.
Ωραίο το θέμα να μπορέσουμε να τα κάνουμε τα πιάτα. Γιατί όχι. Αλλάξανε και ήρθανε, ευτυχώς. Ώρα ήτανε. Μπας και προλάβουμε να κάνουμε και καμία δουλειά. Καθώς η σάλα είναι σχεδόν έτοιμη, ο 35χρονος ιδιοκτήτης και η ΜΕΤΡ ολοκληρώνουν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες στη διακόσμηση και το εστιατόριο ανοίγει. Η τέντα που έχει τοποθετηθεί εξωτερικά δεν θα χρησιμεύσει απόψε. Θα προστατεύει όμως τα μπροστινά τραπέζια τις ηλιόλουστες ημέρες. Η εμφάνιση του εστιατορίου δεν περνάει απαρατήρητη. Δημιουργήθηκε ένα ακόμη πιο ευχάριστο περιβάλλον για να προσελκύσει νέους πελάτες και να ανανεώσει το ενδιαφέρον των παλιών. Σύντομα, η πρώτη παρέα κάνει ποδαρικό. Ο Γουστάβο και η Δέσποινα δείχνουν ενθουσιασμένοι, ενώ η καινούρια διακόσμηση συζητιέται. Είμαστε έτοιμοι. Προχωράμε. Ο Βασίλης αναλαμβάνει να εξυπηρετήσει τον κόσμο και φέρνει την πρώτη παραγγελία στην κουζίνα. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Ξεκινάμε. Παραγγελία. Ωραία. Δώσε λίγο. Πολύ καλά. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, μία σούπα, μία σαλάτα, ένα ρύζι και ένα κοτόπουλο. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε. Όλο και περισσότεροι πελάτες μπαίνουν στο εστιατόριο. Θα ανταποκριθεί η κουζίνα στο καινούριο μενού κάτω από συνθήκες πίεσης. Έχουμε σούπα ντομάτας με πιπεριά, μπαχαρικά ξύδι. Ένα κρουτόν με ταρτάρ γαρίδας. Το βάζουμε πάνω. Ωραία. Και το τελειώνει. Με λίγο ελαιόλαδο, πρόσεξε τώρα. Όταν φεύγουν τα πιάτα, θα βάζεις από κάτω αυτό. Είναι ωραία. Εντάξει. Πολύ ωραία. Ωραία, ξεκινάμε. Το εστιατόριο είναι πια γεμάτο ασφυκτικά και οι ρυθμοί στη σάλα ανεβαίνουν, ενώ ο ιδιοκτήτης βρίσκει την ευκαιρία να κάνει αυτό που ισχυρίζεται ότι ξέρει να κάνει καλά. Δημόσιες σχέσεις. Δεν είναι τίποτα το μαγικό. Ξηρός πάγος. Παιδιά, συγγνώμη, θα φύγει το φαΐ, δεν θα φύγει. Αλλά, πώς θα το εκεί. Ρε παιδιά, πάμε το φαγητό απόψε. Εντάξει, για όνομα του Χριστού. Το εφέ πρέπει να είναι στο τραπέζι, κατάλαβες, όχι για μας. Καλά, θα φάνε μεθαύριο. Το εφέ είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Το μαγικό αυτό ορεκτικό κλέβει την παράσταση, καθώς ο Βασίλης και ο Γουστάβο το προσφέρουν σε όλους τους πελάτες. Η ζήτηση είναι μεγάλη για την απλή αυτή συνταγή. Μάθε τέχνη, πιάστη είναι, και άμα πεινάσεις, πιάστη είναι. Βάλτε μπροστά, τι έγινε, σβήσανε φωτιές, τι έγινε, είναι μαλακία τα φωτιές. Ε, είναι μια ωραία, μαλακία. Ωραία, καλά, κοίταξε με. Όταν είναι εκεί, σβήστο με λίγο λεμόνι και λίγο ξύδι βαλσάμικο όπως την τελευταία φορά, το θυμάσαι. Πολύ ωραία. Ωραία, προχώρα. Κουνήσε την κ***θρα γιατί δεν μας βλέπω καλά. Ωραία. Τελικά εσύ μια χαρά τα πας. Τι θα πάει καλά, τον βλέπεις. Εκτός όμως από εμφάνιση, η εντυπωσιακή σούπα πρέπει να έχει και υπέροχη γεύση. Έλα, τελείωνε η Έκτορα, να φύγουμε. Θα βάζω καμία γροθιά και θα γυρίσει, έχει να γίνει καμία ώρα. Έλα. Πάμε. Δεν θα αφήσω κ***ι απόψε. Μόνο πάμε, τα λέμε. Έλα, έλα. Για βάλτο. Έλα, έλα. Έλα, έλα. Τι θα κάνεις τώρα. Θέλ να δεις, έλα εδώ. Για να δείξε μου. Έλα, έλα. Θέλ που θέλω να το θέλεις, σε δύο λεπτά δεν λιώνω. Για να σε δω. Έλα. Πάμε. Αλλά πρόσεξε, κοίταξε. Αν λείπει αλάτι, αν λείπει πιπέρι, αν λείπει ρύζι, θα φας ξύλο. Δεν τα λείπει τίποτα. Πάμε στη γυμά. Δεν τα λείπει τίποτα. Εγώ δεν το κάνω, ειλικρινά στο λέω, δεν κάνω πλάκα τώρα. Τώρα και έχουν γίνει πατσάολα, έτσι. Σας κατά θα φύγει το φαγητό. Μετά από το λεπτό στον κόσμο, εγώ δεν απολογούμε. Ειλικρινά το λέω. Να σου πω. Η γαρίδα. Είναι μια χαρά πολύ. Κάνε την ρε γαρίδα. Όπως ήθελε, όπως ήθελε. Έλα, εντάξει, όπως ήθελε. Πάμε. Στην κουζίνα τα πνεύματα ηρεμούν και σερβίρονται τα υπόλοιπα ορεκτικά. Η ώρα για το κυρίως πιάτο πλησιάζει. Πόσο εύκολα θα φτιάξουν το ριζότο οι μάγειρες. Δεν το τελείωσε. Έλα τα ακόμα. Όλα τα βάζω. Βάλτε, πόσο θέλεις. Αν το βάλεις όλο και σου κόψει, τι θα γίνει. Κάτσε ρε. Τι. Πώς θα βάζω. Πόσο να βάλεις. Πόσο θα βάλουμε. Πόσο θα βάλουμε. Περίμενε. Πόσο θα βάλουμε. Έλα. Τυρί θα βάλεις, τυρί. Αλάτι θα βάλει. Αλάτι έχω βάλει. Τυρί, κρέμα γάλακτος. Πιπέρι. Με παρμεζάνα. Έλα, παρμεζάνα. Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ. Κάτσε να βάλω λίγο παρμεζάνα. Έλα, έτσι, μπράβο. Κοίταξε. Βάλε παρμεζάνα. Έτσι, μπράβο. Αυτός εκεί, κοίταξε. Να πηγαίνει κάτω. Για να μπαίνει αέρας μέσα να το παγώνει. Με τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη, το ριζότο δένει σωστά και το κυρίως πιάτο σερβίρεται. Θα ικανοποιήσει η ιδιαίτερη γεύση της φράουλας σε ένα πιάτο που ο κόσμος έχει συνηθίσει αλλιώς. Ο σεφ μας θέλει να δει την αντίδραση των πελατών από κοντά και με ευχαρίστηση παρατηρεί πως τελικά οι πελάτες ανταποκρίνονται. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε. Κουραστήκαμε, δυσκολευτήκαμε, καλά τα πήγαμε. Έχετε δυνατότητες πολύ καλές. Αν βάλεις μυαλό, θα πας καλά. Εντάξει. Καταλαβαίνεις, η κουζίνα είναι δύσκολο πράγμα, δεν μαθαίνετε ποτέ. Κάθε μέρα μαθαίνεις. Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ πολύ. Εσύ ο Γιώργο Ανέμο, πολύ γρήγορο. Και μπράβο. Που φωνάξαμε, αυτά εντάξει. Όποτε θέλετε για καφέ, εντάξει. Αυτά συμφέρονται. Συγγνώμη που έγινε λίγο τσακουκέ, αλλά. Δεν αναχωρήσει καθόλου. Δεν πειράζει. Ευχαριστούμε. Καλό συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό συνέχεια, Έκτορα. Πιστεύω ότι ο Έκτορα έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και το κοτόπουλο που δοκίμασε ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει πάρα πολύ το στυλ του εστιατορίου και το φαγητό ήταν πραγματικά πολύ ωραίο. Φίλε μου, καλά, τελειώσαμε. Όλα καλά, είσαι τέλεια. Σου εύχομαι καλή επιτυχία, καλή τύχη. Είσαι νέος, έχεις όλη τη δυναμική και τη δύναμη, νομίζω. Να πας πολύ καλά. Από σένα εξαρτάται. Καλό βράδυ. Χάρηκα πολύ. Καλό βράδυ, χάρηκα πολύ. Η βραδιά τελειώνει εδώ για τον Έκτορα Μποτρίνη. Τελειώσαμε. Το μενού αναβαθμίστηκε, αλλά ο Γκουστάβο έχει πολύ δρόμο ακόμη. Πρέπει να μάθει πολλά πράγματα για τη λειτουργία της επιχείρησής του. Γιατί η γνώση είναι δύναμη και όπλο ενάντια στην εκμετάλλευση. Από όπου και αν προέρχεται αυτή. Τρεις εβδομάδες μετά, ο Γκουστάβο υποδέχεται με ενθουσιασμό τους πελάτες στο εστιατόριό του. Πλέον, εκτός από τις δημόσιες σχέσεις, αναμειγνύεται ενεργά σε ό,τι αφορά στην καλή λειτουργία της επιχείρησής του. Η παρουσία του Έκτορα πιστεύω ότι ήταν σημαντική. Το να είσαι ιδιοκτήτης δεν συμπεριλαμβάνει μόνο δημόσιες σχέσεις αλλά και άλλα πράγματα. Πιστεύω ότι τα έχω καταφέρει μια χαρά. Τώρα μπαίνω και μέσα στην κουζίνα και προσέχω κάποια πράγματα παραπάνω από ό,τι πρόσεχα πριν. Όλες οι παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο παραμένουν ακριβώς όπως τις άφησε ο Έκτορας Μποτρίνη. Στην κουζίνα, ο Λούκμαν και ο Αλή δοκιμάζουν το φαγητό πριν το βγάλουν στο πάσο της κουζίνας. Το καινούριο μενού που έκανε ο Έκτορας έχει κάτι ιδιαίτερα πιάτα. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορώ καλύτερο. Έκτορα, έχω βρει μια πάρα πολύ καλή συνταγή από πέστο. Τη φτιάχνω μόνος μου τώρα. Πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ και συμπεριμένω να μάθεις να τη δοκιμάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Η βελτίωση αρχίζει από τη στιγμή που παραδεχόμαστε τις αδυναμίες μας. Ο εγωισμός είναι κακός σύμβουλος. Αν ο Γκουστάβο και το προσωπικό του το καταλάβουν αυτό, τότε έχουν πολλές ελπίδες να τα καταφέρουν. Οι εποχές που διανύουμε είναι πολύ δύσκολες και θα επιβιώσουν μόνο οι καλύτεροι. Ήρθε και ο Λαμπορκίνη. Φαντασία μηδέν. Θα βρει μια γαρνιτούρα να βάλει δίπλα σε αυτό το ψαρονέφι που μοιάζει. Με πίτσα από γάιδαρο, συγγνώμη. Και έχω γίνει ταχυδακτυλουργός. Και να πας να ανοίξεις εκεί ψησταριά ελληνική και να κάνεις λάμα κοντοσούβλη. Ναι. Είναι απολιθωμένο πέος καριμπού που βρέθηκε σε κάποιο βουνό 50.000 χρόνια π.Χ. Φτώχει, αλλά βγαίνουν σας κατά τα πιάτα. Πάμε. Αν έρθει μια παρέα 12 άτομα, παίρνει μεζονέτα με τις τιμές που έχετε. Σκοτωθείτε όταν τελειώσει τη δουλειά, βγείτε τα απ' έξω και πέφτε τις πετριές. Θα πάθω κεφαλικό, μα την Παναγία. Έτσι. Και μακριά από τα μπουζούκια. Μακριά. Μη μου τη χαλάς τη νύχτα. Τον εμπνεύθηκε στο χώρο αυτό από πού? Λίγο Sex and the City. Όλα αυτά βοήθησαν. Έχασε τη μιλιά.